Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και κούκλικα στα λεγκοκρόνια. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, είχαμε καιρό να τα πούμε, δεν υπήρχε κάτι στον ορίζοντα για να τα πούμε, αλλά με την κυκλοφορία του Suicide Squad DLC για το Lego Batman 3 Beyond Gotham μου ήρθε η ευκαιρία να κάνω ένα playthrough όπως είχα κάνει με το βίντεο για το Arrow και παράλληλα να σας δώσω και ένα δωράκι Lego. Προσφορά του Anime House φυσικά, που μας στηρίζει πάντα τόσο καιρό. Οπότε, πώς θα κερδίσετε το LEGO Star Wars? Αυτά θα τα πούμε στο τέλος του βίντεο. Οπότε, πάμε για το βίντεο review του Suicide Squad, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Για όσους είναι fan της DC, Suicide Squad είναι μια ομάδα συγκεντρωμένη από την Amanda Waller, με villains, οι οποίοι έχουν ένα κολάρο στο λαιμουδάκι τους και υπάρχουν για να προστατεύουν για ειδικές αποστολές. Βέβαια, αν δεν το κάνουν, υπάρχει το κολάρο το οποίο τους σκοτώνει. Πάμε να το ψάξουμε να το βρούμε λοιπόν. Το DLC το έχω ήδη παίξει, είναι εκπληκτικό και για όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν το DLC στο Kingwin υπάρχει link στο description από κάτω. Και φυσικά αν θέλετε να μαθαίνετε νέα για τα LEGO, θα βάλω τη σελίδα LEGO Greece από κάτω για όλους εσάς όσους ενδιαφέρεστε να ασχολείστε με παιχνίδια LEGO. Έχουμε και την κυκλοφορία του LEGO Jurassic World. Εδώ είμαστε λοιπόν, The Squad. Story Mode, δεν χρειάζεται να πάμε free to play. Πάμε να δούμε το opening. Okay, you scum. Code red. We are under attack. Time to earn those expensive explosive collars I bought you all. Sensors indicate an intruder has entered from the east wall, fluttered around the security light for a curiously long time, before finally breaking into the compound. Get out there and stop him. Believe me, you don't want to wait for my mind-blowing motivational speech. Και το DLC ξεκινάει. This is Amanda Waller with a Bell Rev Penitentiary status update. With the prison under attack, I've initiated a complete lockdown. Members of my squad have been tasked with identifying those responsible and taking them out, whether they want to or not. Και το παιχνίδι ξεκινάει. All prisoner cells have been completely sealed. It's a good thing my team are used to getting past the occasional locked door. I gotta admit, Deadshot is a great leader, even if he doesn't seem to care that he's a great leader. The squad's going to need him if we're going to track down the attackers. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε με τους πρώτους χαρακτήρες από Suicide Squad, οι οποίοι είναι μέσα. Είναι ο Deadshot, η Katana, ο Captain Boomerang και ο El Diablo. Οπότε ξεκινάμε τον Deadshot, ο οποίος είναι ο leader, ας το πούμε, της ομάδας. Κίτρινο, μοβ, πορτοκαλί. Λοιπόν, φύγαμε. Κίτρινο, μοβ, πορτοκαλί, μπλε. Ανοίγουμε τα πρώτα μέρη και η γλυκύτατη Harley Quinn έρχεται στην ομάδα. Harley Quinn, my favorite inmate. I can't deny she's got her uses, especially with that giant hammer of hers. Wait, how did she even get that in here? Έτσι λοιπόν, η Harley Quinn είναι ένα θηλυκό μέρος της Suicide Squad, πέρα από τις παρέες που είχε με τον Joker και τις αγάπες. Η Amanda Waller την είχε φέρει στην Suicide Squad για τη δικιά της χρήση φυσικά. Όσοι από σας ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα νέα για τη Suicide Squad, μπορείτε να δείτε την ταινία Suicide Squad Animated ή να περιμένετε την live action ταινία, η οποία θα αργήσει να κυκλοφορήσει. Εδώ έχουμε τον Joker μέσα, τον οποίο δεν μπορούμε να τον απελευθερώσουμε αυτή τη στιγμή, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Αλλά αν έρθετε στο free to play με συγκεκριμένους χαρακτήρες θα μπορέσετε να τον ελευθερώσετε. Μπαμ μπαμ μπουμ. Εδώ η Harley Quinn, η οποία καταστρέφει τα πάντα όλα. Εδώ είναι. Και φτιάχνει το μοχλό για να ανοίξει την κάτω πόρτα. Πάμε. Για να έρθουν και τα άλλα τα παιδιά του Suicide Squad.
πραγματικά μπορώ να πω ότι στο Batman Beyond Gotham έχει γίνει εξαιρετική δουλειά με τα DLC. Δηλαδή δεν είναι χαρακτήρες μόνο, είναι ένα DLC το οποίο... Πάμε εδώ, Captain Boomerang. Πού είναι ο Captain Boomerang? Πού είσαι? Α, εδώ είσαι. Έχει γίνει μια εκπληκτική δουλειά γιατί κάθε DLC έχει 15 με 20 λεπτά έξτρα ιστορία. Οπότε όσοι από εσάς είστε φαν της DC, πραγματικά θα λατρέψετε όλα αυτά τα DLC. Και προχωράμε να βγούμε έξω. What's King Shark doing? Must be something going on underground. Και έχουμε τον King Shark. Intruders, I hope King Shark's been fed today. Did I forget to mention that King Shark actually is a shark? He likes to remind people about that. Boom. Πάμε η Harley Quinn εδώ, η οποία θα ανέβει γύρω γύρω όλη στη μέση, η Harley Quinn, και θα σπάσει με το σφυρί της αυτά εδώ. Εδώ τώρα χρειαζόμαστε τον El Diablo. Ο οποίος θα κάψει όλα αυτά εδώ. Όσοι από σας έχετε παίξει LEGO Games γνωρίζετε τι ακριβώς χρειάζεται. Όπα, πήγε εδώ. Που είναι ο Captain Boomerang. Γνωρίζετε ότι τα μπλε, τα σημαίνια σπάνε με εκρήξεις, τα χρυσά χρειάζονται χτυπήματα από τον King Shark εδώ. Εδώ είμαστε. Τα χρυσά χρειάζονται να καούνε. Όχι, εδώ King Shark. Boom. I'm starting to think that Task Force X is causing more damage to this place than any potential attackers. Looks like I'll have to cancel tomorrow's basketball game. Πάμε εδώ. Και έχουμε τη Harley Quinn να δημιουργεί ένα καινούριο μηχάνημα ως συνήθως. Ένα από τα εκπληκτικά πράγματα στα LEGO Games είναι ότι μπορείς να διαλύσεις τη μισή περιοχή και να φτιάξεις κάτι άλλο, το οποίο εδώ που είναι η κατάνα, θα χρειαστούμε την κατάνα εδώ, ή και ο Deadshot τραβήξε εδώ με το σκηνή. Οπότε παιδιά, συνεχίστε να βλέπετε το DLC και όταν τελειώσουμε με το DLC θα σας πω πως να πάρετε μέρος και στο giveaway για το LEGO. Πάμε! I take back what I said before. Whoever or whatever broke in here must have had one heck of a party. Και ο Deathstroke. He should be able to help us get past. Not that I'd trust Slade Wilson as far as I could throw him. Slade Wilson, τον οποίο τον έχουμε ήδη γνωρίσει από τη σειρά Arrow. Στη live action ταινία της DC δεν θα έχουμε τον ίδιο Slade Wilson φυσικά. Θα έχουμε κάποιον άλλον. Γιατί οι σειρές με τις ταινίες δεν είναι connected. Όπως κάνει Marvel. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα μιλάμε για την DC. Και συνεχίζουμε. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος του DLC. Ναι, γιατί είναι το τέλος του DLC αυτό. Όπως σας είπα, το έχω ξαναπαίξει. Είναι σχετικά μικρό το συγκεκριμένο, που είναι ο Diablo. Έλα εδώ. El Diablo! Εδώ, ο El Diablo φτιάχνει πυροσβεστικό κρούνο, να πούμε, για να σβήσει τη φωτιά. Ένας τρομερός πυροσβεστικός κρούνος, με το που τον φτιάξαν, δηλαδή μπαίνει και σβήνει ακριβώς αυτό που θες. Έλα εδώ. Αγόρι μου. Μπλε, κίτρινο, whatever. Πάμε εδώ. Μπλε, κίτρινο, μοβ, κόκκινο. Last mission team. Our targets should be right behind this door. Thank you.
αυτό, ναι, είναι comic relief θα έλεγα, γιατί ποτέ μου δεν κατάλαβα. Ναι, πήγες, ελευθερώνεις την Amanda Waller και μετά... Boom. Στην ουσία δεν την ελευθερώνεις, όπως βλέπετε εδώ χρειάζεται free to play για να το χρησιμοποιήσει με τον Brainiac. Οπότε περνάς την πόρτα και τελειώνεις το DLC. Πιάνεις τον Cameron Van Clear Killer Moth. AKA Killer Moth. No, seriously. Unable to access our computer system due to IT not being one of his special powers, he resorted to the usual monologue, detailing his plans to expose the squad in some kind of half-baked revenge plot. His moving speech allowed the squad time to effectively flank and then squash this insect. Needless to say, the whole affair was moth ado about nothing. Οπότε, αυτό ήταν το level Suicide Squad. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να το αγοράσετε, στο description υπάρχει link για το DLC του Kingwin. Πάμε πίσω στο Watchtower για να ξεκινήσουμε το giveaway Star Wars TIE Interceptor. Star Wars Microfighters, υπάρχει και LEGO Star Wars για το PC. Αν σας ενδιαφέρει θα μπορούσα να το κάνω review. Οπότε, για να το κερδίσετε αυτό, πέρα από το να είστε subscriber στο βίντεο και άμα θέλετε να το κάνετε κανένα share για να πάρει κάποιο φίλο σας μέρος, πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας LEGO παιχνίδι στα comments κάτω στο βίντεο. Γράφτε μου από όσα LEGO games έχετε παίξει ποιο είναι το αγαπημένο σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Το giveaway θα κρατήσει μία εβδομάδα ακριβώς, οπότε την άλλη Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο νικητής στη σελίδα του Lama Games TV στο Facebook, υπάρχει κάτω στο description. Random.org θα γίνει κλήρωση. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Να είστε subscribers στο κανάλι ως συνήθως. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάτω, ένα like δεν σας υποχρεώνει κανείς. Οπότε καλή επιτυχία σε όλους. Ελπίζω να πάρουν πολλά LEGO fanboys μέρος. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ το Anime House για το LEGO. Και καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Και η κούκλικα στα Κρόνια.